Ήρθε η ώρα να πάμε στα του Άρεως, εκεί όπου τρέχουν με χίλια επίσης τα μεταγραφικά. Πού να μην είχε και την ιστορία του Κάζ, δηλαδή ο Άρης Χρύσανδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Δηλαδή, όμως δεν είχε... σε μένα θα τα αφιερώσεις, Γιώργο, έτσι το, με τον πρόλογο που έκανε. Στην επόμενη πειρατική αναφορά. Εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε. Ο αστερίσκος που βάζεις είναι πραγματικός, υπαρκτός, και στην άκρη του μυαλού μας υπάρχει και ως προβληματισμός. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία στον Άρη, που είναι στα όρια της βεβαιότητας ότι θα δικαιωθεί η ομάδα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι όμως να γίνει, συζητάμε, τα λέμε, έχουμε κάνει τις επαφές μας, έχουμε κάνει τη λίστα μας. Από τη λίστα μας με τους 50 έχουμε ξεχωρίσει 5, αλλά δεν μπορούμε να τους υπογράψουμε. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι ένα σημείο για όλα αυτά τα θέματα. Ας ελπίσουμε ότι τώρα φτάσαμε Τετάρτη, μέχρι την Παρασκευή, 10 του μηνός είναι μεθαύριο. Ναι. Την Παρασκευή λοιπόν ή θα ξέρουμε την απόφαση ή θα υπάρξει αυτή η παράταση που θα πάει μέχρι 10 Ιουλίου, που στην ουσία θα δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι. Και η αγωνία πλέον να μεταφέρεται για το Γενάρη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δύο μέρες μείνανε με τον αστερίσκο στην ουσία. Τώρα, κοίταξε, Χρύσανε, να σου πω την αμαρτία μου, θα το πω τώρα στον αέρα, ούτε μέσα στο, που το συζητάμε διάφορα κάθε μέρα όλοι μας. Εμένα ο τρόπος που κινείται ο Άρης μου δίνει την εντύπωση ότι κάτι ξέρει από το ΚΑΣ. Απλά περιμένει το επίσημο. Δεν θέλω να φτιάξω τον κόσμο. Δεν το λέω αυτό το πιαζάρικο τώρα για να τρελάνω τον κόσμο ή να φανώ αρεστός. Αλλά ο τρόπος που κινείται με τα γραφικά μου δείχνει αυτό το πράγμα. Ότι κάποιος, δηλαδή να το πω έτσι στο χαλαρό, κάποιος τους φύριξε κάτι ότι θα έγινε θετικό το αποτέλεσμα, ας πούμε. Θετική η έκβαση. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Υπάρχει γενικότερα, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά... αυθαίρετο είναι αυτό που λέω, έτσι, δεν ξέρω κάτι. Απλά λέω ότι έτσι μου, αυτό μου δείχνει. Όμως ακριβώς επειδή είναι αυθαίρετο, πολλές φορές ενώ έχουν μια σιγουριά οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, εντάξει το κανονίσαμε, ρυθμίστηκε όλα, το έχω κανονίσει εγώ κτλ. Έρχεται μετά η κατραπακιά στο κεφάλι και είναι ακόμα χειρότερα. Είναι καλό να την κρατάς στην πισινή σου. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο Άρης την πισινή την έχει κρατήσει και δεν την έχει κρατήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες αυτές τις εκκρεμότητες με ανανεώσεις τις έχει ανοιχτές, δεν τις έχει κλείσει. Αν εξαιρέσει δηλαδή τον Μπερτόγλου, που κι αυτός δεν έχει υπογράψει κάπου, που είπε δεν σε θέλω, στην τελευταία κουβέντα που κάνανε, πάνω που θέλεις, και σε ένα βαθμό του Σούντγκρεν, όχι σε απόλυτο, σε ένα βαθμό του Σούντγκρεν, με όλους τους υπόλοιπους και συζητάει και μιλάει και λέει περιμένετε λίγο παιδιά να δω πώς θα διαμορφωθεί, να το ΚΑΣ και τα λοιπά. Το έχει δηλαδή ως δικαιολογία για τις ανανεώσεις. Γιατί ξέρει ότι αν όμοι γίνεται το φάει την κατραπακιά, αναγκαστικά θα πάει με την ομάδα που είχε πέρσι. Δεν έχει άλλη επιλογή. Θα πάει με την ομάδα που είχε πέρσι. Αυτό θα είναι. Και θα είναι δύσκολη η σεζόν. Θα μου πεις τώρα δεν έχει καλή ομάδα από πέρσι. Τρίτος βγήκε. Δεν βγήκε τρίτος με τον Μίτρογλου, τον Ντουάρτε, τον Μάνο και τον Λόπεθ που φεύγουνε. Ναι. Εδώ είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι πρωτοκλασάδοι του είναι εδώ. Απλά θα έρθουν τα πάνω κάτω. Δεν θα μπορείς να μιλάς πλέον για Καμαρά, να πάει αλλού. Ναι, βέβαια. Γιατί αν φύγει και ο Καμαρά θα παίξω εγώ center for. Τέλος πάντων. Όπως λες όμως υπάρχουν συνεχώς πληροφορίες, και οι πληροφορίες είναι για υπαρκτούς στόχους. Δηλαδή, ένα καλό που θεωρώ ότι υπάρχει στον Άρη είναι ότι βγαίνουν διάφορα ονόματα και στο εξωτερικό. Δηλαδή σήμερα βγήκε πάλι ένας συμπαίκτης του Καμαρά, τον είπαμε στην πρωινή την εκπομπή, συμπαίκτης του αμυντικό χάφα από την King Gap και τα λοιπά, ένας Μπα, συνηθισμένο το όνομα για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Και αυτός, ναι. Λες τον Μπα, έχει και ένα Αλχατζή μπροστά, Ελχατζή πώς τον λένε, το Μπα είναι, δεν το ξεχνάς ποτέ. Είσαι μέσα, ναι. Είσαι μέσα. Okay. Έπαιξε στα side, δεξιά, αριστερά κτλ. Υπαρκτό είναι το όνομα. Προτάθηκε δηλαδή στον Άρη, τον εξέτασαν. Αυτό το που θα βάλουμε εμείς για να σταματήσουμε τα κλικ ή οτιδήποτε άλλο είναι ότι απορρίφθηκε. Αυτό το παραπάνω υπάρχει στο ρεπορτάζ του Άρη και το δίνουμε στο Λίμπερο. Δεν στεκόμαστε απλά. Γράφουν στη Γαλλία για τον Μπα. Το αφήνουμε να αιωρείται. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα δούμε τι ακριβώς θα. Το λέμε κατευθείαν. Ο παίκτης προτάθηκε αλλά απορρίφθηκε. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Εντάξει, γράφουν στο εξωτερικό. Ισχύει,
Σας είπαμε για το, για το Σάσα, ότι είναι μυθεύματα τα περί Απόλλων Λεμεσού κτλ. Την επόμενη μέρα, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη μέρα στο Λίμπερο, το γράψανε. Ότι δεν υπάρχει θέμα Σάσα, γιατί έχει συμβόλαιο. Συγγνώμη, πριν το γράψεις, δε φίλε, το ρεπορτάζ εκεί στην Κύπρο, δεν βλέπεις αν έχει συμβόλαιο ή όχι ο ποδοσφαιριστής. Άρα δύο χρόνια και τι έγινε, πήσανε, τα συμβόλαια για να σπάνε. Ναι, ωραία. Να έρθει στον Άρη, να σκάσει κανένα δύο κατόπιν. Είτε πληρώνοντα τη ρήτρα, είτε το αφήνοντα τον η ομάδα που ήδη τον έχει, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να τον πληρώσει, γιατί δεν τον θέλει. Ναι, αλλά το ρεπορτάζ έλεγε ο Ελεύθερος. Α, αυτό αλλάζει. Ποιος Ελεύθερος. Λοιπόν, ένας λοιπόν παίκτης, για να δώσουμε και ένα καινούριο ονοματάκι στην εκπομπή από αυτά που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Ένας καινούριος παίκτης που είναι στη λίστα του Άρη και είναι από τη δεξαμενή της ισπανικής αγοράς είναι ο Γιάν Πατσέκο, 21 χρονών, στόπερ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Πατσέκο ακριβώς, όντως σου θυμίζει κάτι, λοιπόν, αλλά δεν είναι αυτός που σου θυμίζει, λοιπόν, 21 χρονών, Ρεάλ Σοσιεδάδ, θα θυμούνται οι ακροατές εκπομπής σου ότι είχαμε αναφέρει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ ως την τρίτη ομάδα με την οποία συζήτησε ο Θόδωρος Καρυπίδης, είπαμε Ατλέτικο Μαδρίτης κυρίως, Μπαρτσελόνα Μπέ, με τα δύο στόπερ τα αριστεροπόδαρα και Real Sociedad. Ο παίκτης λοιπόν που απασχολεί από τη Real Sociedad είναι ο συγκεκριμένος, είναι 21 χρονών, αριστεροπόδαρος και αυτός, όπως και δηλαδή ο Μάρμολ και ο Ράμος από την Μπαρτσελόνα. Είναι στους παίκτες που άριστα ήθελε. Είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος έχει, ενώ είναι νεαρός και είναι στη δεύτερη ομάδα της Sociedad, πλέον έχει συμμετοχές και με την πρώτη ομάδα της Sociedad, 10 συμμετοχές είχε πέρσι στη La Liga, 3 στο Europa League, 2 στο κύπελο. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας παίκτης μεταξύ της δεύτερης ομάδας και της πρώτης ομάδας και όποτε έχουν την δυνατότητα του δίνουν συμμετοχές από τη Real Sociedad. Θέλουν όμως να πάρει παιχνίδια. Είναι διεθνής κλασικά με όλες αυτές τις Under 15, 17, 19, 21, με όλες αυτές τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας, αλλά μιλάμε για εθνικές ομάδες της Ισπανίας, αντιλαμβάνεσαι το επίπεδο. Πάρα πολύ καλά νούμερα. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025, άρα μιλάμε για δανεικό. Δεν ξέρω αν μπαίνει και οψιόν αγοράς για μια τέτοια προοπτική, γιατί εικάζω ότι το δεκάρικο το πιάνει άνετα. Άρα μιλάμε για παίκτη δανεικό που θα δει στον Άρη για να ανεβάσει τη χρηματιστηριακή του αξία και να πάρει παιχνίδια για να επιστρέψει να παίξει πλέον στη Sociedad, εικάζω ως βασικός. Είναι στη λίστα του Άρη. Είναι μια περίπτωση που θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση για το κέντρο της άμυνας του Άρη, εφόσον βεβαίως υπάρξει συμφωνία. Γενικότερα πρέπει να σημειώσω ότι και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι είναι εκεί, 21-22. Ο μόνος που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο Αρίας. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή που με ρώτησε αν φέρει κάποιον. Ναι. Το δεξί μπακ, ο Κολομβιανός, 55 συμμετοχές με την Εθνική Κολομβίας. Πραγματικά εξαιρετικό βιογραφικό, φοβερά παιχνίδια πρωτάθλημα στην Αϊτχόφεν. Και γι' αυτό, και γι' αυτό άλλωστε, συγγνώμη, τον αγόρασαν από την Ατλέτικο. Το ότι δεν παίζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ένας ποδοσφαιριστής, γιατί βλέπω το λένε μερικοί, παιδιά δεν παίζει στην Ατλέτικο. Ναι, δεν παίζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Αν έχουμε την απέτηση να έχουμε και να παίρνουμε παίκτες που παίζουν βασικοί στην Ατλέτικο Μαδρίτης ή στη Ρεάλ Μαδρίτης, I'm sorry που λέει ένας φίλος μου, κάτι έχουμε χάσει. Προφανώς και ένας παίκτης ο οποίος τον αγοράζει αυτή την κομμαδρίτη στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, πολλές φορές έχουμε δει ονόματα να έρχονται και να μην κάνουν τίποτα. Και έχουμε δει παίκτες οι οποίοι είχαν αποτύχει στην προηγούμενη τους ομάδα να κάνουν παπάδες. Αλλά αυτός έχει το βιογραφικό. Δεν είναι τυχαίο τώρα όταν έχεις 55 συμμετοχές στην Εθνική Κολομβίας, είναι back με πολλά στοιχεία από αυτά που θέλει ο Μπούργος, δηλαδή στοιχεία τα ανεβάσματα, καλή σέντρα, επιθετικογενή μπακ, με περισσότερες αδυναμίες λένε στο αμυντικό κομμάτι, αλλά προφανώς είναι άλλο Ισπανία, άλλο Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ζεστές περιπτώσεις για τον Άρη και από τους παίκτες που στοχεύει ο Άρης να τον έχει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Πάντα με τον αστερίσκο του ΚΑΣ, πάντα θα πρέπει να το σημειώνουμε και να το λέμε. Και βέβαια από εκεί και πέρα γίνεται προσπάθεια από τον Μπούργος, που προφανώς έχει την απευθεία σε επαφή με τον Σιμεώνε, και για τα παλικαράκια που έχουμε αναφέρει από την Ατλέτικο Μπέ, που παίξανε δανεικοί στην Μιραντές, σίγουρα
Οι παίκτες αυτοί, ειδικά ο Ρικέλμε, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολλές μεγάλες προοπτικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να τους αγοράσει ο Άρης. Η πλευρά του Άρη επιμένει ότι μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να βάλει μια καλή οψιόν αγοράς, ναι, μετά από διετή δανεισμό, Γιώργο μου. Διετή. Έχει και αυτό την ουσία του. Είναι άλλο το ένα χρόνο δανεικός, άλλο τα δύο χρόνια. Έτσι, μετά από διετή δανεισμό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριστικές εξελίξεις μέχρι να τελειώσει αυτό το θέμα του ΚΑΣ. Ευελπιστώ και πιστεύω, και αυτό πιστεύουν και στον Άρη, ότι την Παρασκευή θα έχουν θετική έκβαση ή στη χειρότερη, ξαναλέω, των περιπτώσεων θα πάει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Από τη στιγμή που πάει 10 Ιουλίου έχει δικαίωμα μεταγραφών για τη συγκεκριμένη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Οπότε μπορείς να προχωρήσεις τον προγραμματισμό σου. Πάντως αυτό το κομμάτι φαίνεται από τις εξελίξεις του Άρη είναι τυχερός. Αν όχι θέλεις, και ικανός για την επιλογή μπορούμε να το βάλουμε, έτσι, δεν τον πήρε τυχαία τον Μπούργος. Ότι το έχει τον Μπούργος πάνω σε αυτό το κομμάτι παίζει και το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην ουσία για αυτές τις περιπτώσεις από την Ισπανία. Το θέμα είναι ότι στη φετινή τουλάχιστον μετεγγραφική περίοδο δεν θα δούμε Σκανδιναβό στον Άρη. Μόνο Λατίνο θα δούμε. Έχει για το φορ, έχει κάτι περιπτώσεις. Έχει κάτι τι με Μπούργο στον πάγκο να βάλω Ξαφοπάμπουρα μπροστά σε τερφόρ. Ναι, δεν έχει πλεονέκτημα. Δεν έχει πλεονέκτημα, είναι η αλήθεια. Και εδώ κυνηγήθηκε ο Σούτγκρεν. Τον εξαφάνισε. Ναι, γι' αυτό λέω. Για center four κατευθείαν. Δηλαδή στην πρώτη προπόνηση θα τον πάμε στο αεροδρόμιο τον Μπούργο. Να φύγει πίσω. Και ίσως σήμερα ή αύριο έχουμε εξέλιξη με Γκάνεα και Σάκιτ. Α, το κομμάτι των ανανεώσεων το παρακολουθούμε και αν βεβαίως προκύψει κάτι θα παρέμβουμε στο πρόγραμμα του Λίμπερο για να ενημερώσουμε. Φωνάζει ο Κώστας Κούσης να βγει. Θα μας φάσει την εκπομπή, λέει. Έριξε τον Ηρακλή, τώρα κάνει γενική συνέλευση να τον σώσει. Κώστα. Αυτός ο Γιάννη να σ' άλυψω μέλη. Κώστα. Όχι, βλέπω μια πεκτάρα εδώ, έναν Ισπανό που θα πάρει στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και τα λέμε στο κύπελο. Τα λέμε στο κύπελο το Σεπτέμβριο. Τα λέμε στο κύπελο. Κρίσα, λοιπόν, ευχαριστώ. Ναι, να καθίσουν καλά με τον φίλο μου τον Ευγενείο εκεί στον Ηράκλη. Ναι. Έτσι, τον Κυριστράτο. Στηρίζουμε Ευγενείο. Να γίνει χαμός. Στηρίζουμε Ευγενείο. Ναι. Και παίρνει μια παιχτάρα από την καρδίτσα έναν Ισπανό. Και Χρήστα, θα ετοιμάσει να γράψει μετά προβληματισμό. Προβληματισμό για τον αποκλεισμό στο κύπελο και ήταν μια κακή στιγμή. Λοιπόν, να το γράψει ο Χρήστος ο Κιώσης, να το κόψει αυτό το σημείο. Την ατάκα του Κώστα Κούση, παίρνει μια παιχτάρα από την καρδίτσα να παίξει μπάλα όλο το καλοκαίρι. Τον Κλάους. Ναι, για να κάνει ψαλιδάκι από τη μεγάλη περιοχή πάλι. Ναι. Γεια σου Χρήσαντε, ευχαριστώ. Για χαρά. Ευχαριστώ.